Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Παιδιά, Survivor. Survivor. Να ευχαριστήσουμε τον αγαπημένο μας Σάκη Αρσενίου που ήταν μαζί μας στην παρέα μας και μας είπε όλα αυτά που μας είπε. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Ακούσαμε... και θα τα ακούσετε στο web radio του Star Κεντρικής Ελλάδας, tvstar.gr, web radio στις εκπομπές Ραντεβού στις 4. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής μας. Ακούσαμε και το καινούργιο τραγούδι Όσο Χρόνο Χρειαστείς, που επίσημα σήμερα είναι η επίσημα σήμερα. Η επίσημη κυκλοφορία είναι σήμερα. Αλλά κυκλοφορεί τώρα... παντού. Από το YouTube θα κυκλοφορεί σε λίγες ώρες. Ακούσαμε και τα Κόκκινα Φανάρια, ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι. Αλλά τώρα έχουμε Survivor. Παιδιά, τι έγινε πάλι. Εκεί που δεν το περιμέναμε. Έκπληξη. Μπήκαν οι παίκτες. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε λες, για να ανεβάσουμε τα νούμερα. Θα φέρουμε βάλουμε... τον Χάρο. Ναι. Θα φέρουμε το Χάρο αυτοπροσώπως. Με σειρά προτεραιότητας. Και όχι μόνο με το όνομα Χάρος, όλο μαζί. Μάθαμε και το επώνυμο του Χάρου, γιατί τόσα χρόνια δεν το ξέραμε, τον λέγαμε απλά Χάρο. Όλο το ονοματεπώνυμο είναι Σόζον Παλέστρος Χάρος. Και όχι τίποτα άλλο, δεν σκέφτηκα να φέρω το αγαπημένο hit. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν έναν τρελό, τον πνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Να κάνουμε καλή. Λοιπόν, δεν το ξέρεις αυτό. Νανούρισμα για παιδί είναι αυτό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Και από πίσω μετά η Μέρι Λοβάριέμαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι τηλεθέαση έκανε το χθεσινό επεισόδιο του Survivor, το οποίο, παιδιά, ζει πάλι τις παλιές καλές του εποχές. 53,5% ναι. Έτσι, 53,5% έκανε το Survivor. Αυτό δεν είναι. Α, νόμιζα ότι το έβλεπες. Ναι, αυτό. Λοιπόν, 53,5% του Survivor είναι οι παίκτες μπήκαν το χθεσινό το βράδυ. Και λέμε τώρα, τηλεθέαση 38,6% στο γενικό και 38,9% στο δυναμικό. Αλλά όταν ήταν σε ώρα το. Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το δεύτερο αγώνισμα, στο οποίο αγωνίζονταν ο Παλέστρος Χάρος, τα ποσοστά έφτασαν στο 52,9% στο σύνολο και στο 53,5% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σήμερα όμως έχουμε τον πρώτο αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας. Έτσι, στις 9 λοιπόν, η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία την έκανε ο Γιώργος Ολιανός. Το βράδυ, το χθεσινό βράδυ, μετά το τέλος του δεύτερου αγωνίσματος, και τους λέει: αύριο έχετε ένα σημαντικό αγώνα. Αύριο είναι η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και να φέρετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Τύπου πάμε πόλεμο ένα πράγμα. Αυτό. Λοιπόν, από την άλλη, πριν από το Χάρο, όλα. Όλα. Πώς θα το πω, περιστρέφονταν. Όχι, θέλω να το βρω κάπως αλλιώς. Κινούνταν, θα το έλεγα, μαζί με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο, ο οποίος, παιδιά, εντάξει, όταν λέμε ότι είναι ο αγαθός γίγαντας, είναι ο αγαθός γίγαντας, διότι έκανε μία κίνηση ο Νάσος Παπαργυρόπουλος στον Τσεπάνη, τον Κωνσταντίνο, των μαχητών. Έτσι, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνισμα. Και είχαν, ρε παιδί μου, διάσημοι και μαχητές πολύ πάθος. Ήταν ένα έπαθλο άνεσης και επιλογή των νέων παικτών του Survivor. Και εκεί που χάνει ο Νάσος Παπαργυρόπουλος από τον Τζεπάνι, τι γυρίζει και του κάνει. Του δίνει το χέρι και υποκλίνεται. Σου λέει μπράβο. Τι λες, βρε παιδί μου. Έτσι μένεις, Κωνσταντίνα, στο Survivor για άλλα δύο επεισόδια. Δεν μένεις με το να κάνεις τη γλυκούλα και να κάνεις καγαχά. Πάρε μαθήματα τον Νάσο. Ωραία, έτσι μένει στο Survivor, παιδιά. Ο Νάσος ο Παπαργυρόπουλος, αν και εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί έχει δείξει. Έτσι είναι το παιδί, έτσι να τα λέμε και αυτά τώρα. Γενικότερα ένα ευγενικό παιδί και μια ευγενική φυσιογνωμία ο Νάσος Παπαργυρόπουλος. Αλλά σου έχω αποκάλυψη. Ξέρεις τι, θέλω να πάμε κατευθείαν στα τέτοια για να πάμε να ακούσουμε και Θανάση Περιβόλιο. Θα πάμε, αλλά θέλω να σου πω. Να προλάβουμε να διαβάσουμε όλα τα tweets που γίνανε. Όλα θα τα κάνουμε. Όλα θα τα κάνουμε. Τα έχω εδώ πέρα στο κινητό μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω εγώ αρχικά να σου κάνω μία αποκάλυψη. Έτσι. Η αποκάλυψη είναι για ποιον λόγο άλλαξαν τελικά παραλία οι μαχητές. Δεν άλλαξαν επειδή είχε παρήλειες. Τέλειο. Τσακαροδευτέρα σήμερα, παιδιά. Διπλής. Τίποτα δεν πάει καλά, να ξέρετε. Δεν διπλής, είναι. Διπλής. Αλλά λοιπόν, εμείς εδώ. Όλα κομπλέ. Θα σας πω εγώ τώρα λοιπόν ότι ο μόνος λόγος που αλλάξανε η παραλία οι μαχητές δεν ήταν επειδή είχαν παλήρια στο συγκεκριμένο
στη συγκεκριμένη παραλία, αλλά διότι οι μαχητές αυτή την εβδομάδα είχαν βρει ντόπιους και έπαιρναν φαγητό. Και γι' αυτό το κλίμα μεταξύ τους ήταν πάρα πολύ άσχημο μεταξύ τους αυτές τις μέρες. Δεν συμμετείχαν όλοι σε αυτό το κόλπο. Αυτά πέρυσι τα είχαν κάνει βέβαια διάσημη με τον Τάνο και τώρα τα κάνουν οι μαχητές. Τους άλλαξαν άρον-άρον παραλία γι' αυτό το λόγο. Και η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Γεωργιάδη το Σαββατοκύριακο στο επιτέλους Σαββατοκύριακο στο Έψιλον. Κατάλαβες, γι' αυτό βλέπαμε εμείς τον Θοδωρή να είναι πλάτη για κάτι να τρώει. Α, μάλιστα. Αλλά έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία ίντριγκα, θέλω να σου πω. Έτσι, Ναταλία Γερμανού, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γι' αυτό θέλω να δώσουμε μια μεγάλη προσοχή, παιδιά. Ναταλία Γερμανού. Η Ναταλία λέει, Γερμανού, να υπενθυμίσουμε ότι είναι μεγάλη φαν του Survivor. Σχολιάζει, το βλέπει και έχει άποψη για τα πάντα. Παιδιά όμως, τι είπε. Ίσως η Κωνσταντίνα λέει να έχει κάνει συμφωνία με την παραγωγή του Survivor. Σοκ. Λες και δεν το ξέραμε, περιμέναμε σένα Ναταλία να μας το πεις. Τι συμφωνία, τι είδους συμφωνία να έχει κάνει δηλαδή? Λέει η Ναταλία, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό η αποχώρηση του Γιάννη Δρυμονάκου να ήταν μια ευγενική χορηγία του Μιγάλη Μουρούτσου τελικά. Ίσως από το πολύ λέγε, διώξτε την Κωνσταντίνα, διώξτε την Κωνσταντίνα, αντέδρασε ο κόσμος και κράτησε μέσα την Κωνσταντίνα. Αφήνω ένα μικρό παραθυράκι, μήπως λέει να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά και λέμε και μήπως τελικά η Κωνσταντίνα, ως η διασημότερη όλων των διασήμων, να έχει κάνει μια συμφωνία με την παραγωγή, την οποία να μην την γνωρίζουμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραμονή της εκεί μέσα. Σου λέει δηλαδή είναι στημένη η ψηφοφορία και κρατάνε την Κωνσταντίνα επιτίδες γιατί δεν συμφωνεί στην παραγωγή. Είναι λίγο υπερβολικό. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει αυτό. Όχι βέβαια. Το ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ναι, είναι η πιο διάσημη από τους διάσημους. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι. Και η πιο αγαπητή, όπως έχουμε πει και πολλές φορές εδώ πέρα. Όχι ότι την υποστηρίζουμε, αλλά έτσι είναι γιατί την ξέρει πιο πολύ ο κόσμος και είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Πιο γνωστή, έλα όμως μάλλον, τώρα στο ευρύ κοινό. Που η Ναταλία Γερμανού τα βάζει και με τον Αγόρου, τον Φραουλίτσα. Με αυτόν τα βάζω κι εγώ. Ναι, αλλά δεν... καλά, εντάξει, έχουμε δει όλοι το απόσπασμα το οποίο κυκλοφορεί από το ίντερνετ από τον Αγόρου στη Μύκονο. Έτσι. Το έχουμε δει όλοι, Θεωρώ ότι είναι, ο Αγόρου είναι λίγο ψεύτικος, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι έχει μια διπλωματία και μια τέλος πάντων συμπεριφορά λανθασμένη. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίσει και πολλά πράγματα. Άκου να δεις τώρα όμως τι είπε η Ναταλία. Γιατί τα βάζει πολύ άσχημα η Ναταλία με τον Αγόρου. Εντάξει, ξέρω τι είπε, ότι μοιάζει με τον Τάνο. Δεν κατάλαβες. Το είπε χειρότερα. Λέει, όσοι τον προετοίμασταν για να μπει στο Survivor, του έδειξαν όλα τα DVD από το περσινό και του είπαν: τον βλέπεις αυτόν. Αγγελόπουλος λέγεται. Ό,τι κάνει αυτός, θα κάνεις κι εσύ. Και το έστειλαν, λέει, το καημένο σαν πρόβατο στη σφαγή, αλλά είναι άκακο, πραγματικά. Έτσι λέει η Ναταλία ότι είναι άκακο. Πού το ξέρεις εσύ, Ναταλία Γερμανού, ότι είναι άκακο? Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι άκακος ο Αγόρου, ότι το κάνει λίγο εσκεμμένα. Δηλαδή, όλο αυτό το έχει έτσι προσχεδιάσει στο μυαλό του. Ναι, καλέ, μια χαρά είναι, αφού του είπανε ότι κάνει Αγγελόπουλος, το κάνεις και εσύ τώρα, δεν φαίνεται? Εντάξει. Έχει βάλει 12 κομποσκίνια παραπάνω από τον, Αγγελόπουλο. Έχει βάλει 3 σταυρούς παραπάνω από τον Αγγελόπουλο. Λέει ευχαριστώ Θεέ μου, μόνο ο Θεός ξέρει. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή πόσο πια Αγγελόπουλος. Απλά ο Αγγελόπουλος ήταν αληθινός και ο Αγόρου είναι μια ξαναζεσταμένη κονσέρβα. Α, σαν τον Έρπη του Τσίπρα. Τι εννοείς? Που ήταν αληθινός, αλλά ο Τσίπρας ήταν ψεύτικος. Α, τέλειο. Είναι προς τα συνδυάζουμε. Τανάς starsports.gr έρχονται τώρα στον αέρα του Star FM 97,1 και επιστρέφουμε με το να γνωρίσουμε τους καινούργιους παίκτες του Survivor. Star FM 97,1. Εδώ μιλάει μόνο η μουσική. Και για μία ακόμη φορά το Twitter πήρε φωτιά. Οργίασε το Twitter με το που μπήκε ο Χάρος που μπήκε και του στέλνει όλου. Μήπω αυτό συζήταγα τώρα με την κυρία Βασκόλα Διγύρου. Μήπω έχει καταγωγή από την Κύπρο το παιδί, γιατί εκεί έχουν λίγο έτσι περίεργα ονόματα. Γιατί το Σόζον Παλέστρο Χάρο. Δεν σκέφτηκαν όλο κάτι μαζί. Είναι όλο αυτό. Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το έχουν κάνει και λίγο για εμπορικού λόγου. Καλά, είναι ξεκάθαρα καλέ. Δηλαδή θα μπορούσε να τον λένε, απλά Σόζον. Εδώ σου λέει. Και να βγαίνει ο Σωτηρής μετά και να λέει πες και εσύ Σόζον. Σόζον. Σωστό. Σόζον. Λοιπόν, εδώ γράφει στο Twitter ο άλλος. Κοίτα να δεις marketing που έχει το Sky και δεν το παρατηρήσαμε. Λέει, μετά τον Σόζον Χάρο στο Survivor, βάζει Deadly Women. Προγραμματισμό στο Sky, όχι αστεία.
Λοιπόν. Καλό, καλό. Ξεκάθαρα. Θέλω να πεις και το άλλο που είπες πριν. Γράφω στο Twitter. Πώς το έγραφα, πώς το είπα. Δεν θυμάμαι. Α, γυρίζει και λέει για το Χάρο. Όταν μπαίνει ο Χάρος, ρε παιδί μου, και τον παρουσιάζω και γράφω. Α, πάρα πολύ ωραία ο Χάρος. Τα ρεπά του κάνει και σε ένα γραφείο τελετών. Δηλαδή δεν το λέει στον κόσμο, το ξέρει μόνο η γειτονιά, εκεί τριγύρω. Λοιπόν, γράφουν στο Twitter λοιπόν. Πάμε λίγο να γελάσουμε με όσα γράφτηκαν στο Twitter για τον Χάρο. Όσοι με τον Χάρο γίναν φίλοι, με σουτζούκια βρέθηκαν στα χείλη. Ναι, γιατί το έπαθλο ήταν να φάνε. Οπότε ας κοιμηθούμε ήσυχοι σήμερα. Ο Χάρος είναι στον Άιο Δομήνικο. Αντικείμενα που άφησαν οι παίκτες στην παραγωγή. Ο Χάρος στο δρεπάνι του. Η Μελίνα τη σκούπα τη. Ο Φραουλίτσα στο ξύφο του. Η Κωνσταντίνα το στέμα τη. Η Δαλάκα το καλάμι τη. Και ο Μουρίτσο ένα βρακί τη λαύρα. Νέο σύνθημα των διασύμων. 1, 2, 3, Χάρος. Και μετά θα φτύνουν τον κόρφο του 3 φορές. Θέλω να αφιερώσω το όσοι με τον Χάρο γίναν φίλοι στην ομάδα των διασύμων. Τελικά για να ζωντανέψουμε έπρεπε να μπει ο Χάρος στο παιχνίδι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Και να ζωντανέψουν και τα νούμερα παράλληλα. Όχι μόνο αυτοί. Α, καλά, ναι, ξεκάθαρα. Τη μεγάλη εβδομάδα τέκνα μου λέει, προκειμένου να τηρηθεί η παράδοση, ο Νάσος θα αναμετρηθεί με τον Χάρο και θα νικήσει. Και τότε όλοι θα αναφωνήσουν: Ανάσταση, Ανάσταση. Να ξυπνήσει το βράδυ η Δαλάκα, λέει, από θόρυβο και να τη πει: Μη φοβάσαι, ο Χάρος είμαι. Φαντάζεσαι. Λοιπόν, και. Αχ. Για πες. Α, λοιπόν, λέει η άλλη λοιπόν. Δεν σταματάνε κιόλας εκεί. Ο Χάρος λέει είναι προπονητής. Ναι, γιατί τα χάνω τώρα, γιατί βγαίνουν καινούρια. Ο Χάρος λέει είναι προπονητής χόκεϊ επί του χόρτου που κάπνισε αυτός που τον βάφτισε. Ευρυδίκη, ο Χάρος έχει αρχηγικές τάσεις. Μπαίνει πάντα πρώτος στη βάρκα. Σώσ' τον Χάρος, η δουλειά μου είναι. Αύριο παίζουμε με τους Τούρκους, λέει, και όποιον πάρει ο Χάρος. Εν τω μεταξύ, ο Λιανός στη θεϊκή ατάκα χθες, ο Χάρος είναι έτοιμος να δώσει την ευχαριστική βολή. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πάρα για τους πολλά παίκτες, για τον Χάρο. Δύο τελευταία πράγματα. Αλλά μόνο αυτός μας έμεινε, βρε παιδί μου. Ναι, γιατί τους θέρισε όλους. Καλέ, τους θέρισε όλους, παιδιά. Μπήκε μέσα, σαν τον Μπέογουλφ κι αυτός. Άρχισε εκεί πέρα και έτρωγε κόσμο. Λοιπόν, 6 νέοι παίκτες όμως μπήκανε στο Survivor. Λοιπόν, οι διάσημοι επέλεξαν την Εύη Σκαρόνη, personal trainer, την Εύη Σαλταφερίδου, γυμνάστρια, τον Σόζον Παλέστρο Χάρο. Κανένα personal trainer μέσα. Βάλτε και κανένα γνωστό personal trainer. Τον Σόζον Παλέστρο Χάρο, τον προπονητή χόκεϊ επί χόρτου. Και στους μαχητές προσθέθηκαν η Μαρία Πανταζή, παγκόσμια πρωταθλήτρια kickboxing. Αντί να τους βάλουν εντωμεταξύ στους διάσημους, τους βάλουν στους μαχητές αυτούς. Την Φελίσια Λαπάτη, δημοσιογράφο. Μην πείτε ότι δεν ξέρετε τη Φελίσια, παιδιά. Όλοι την έχουν διαβάσει. Και έστω και μια φορά. Και τον Πάνο Θεοδόρου, δημιουργός αθλητικών προγραμμάτων. Τέλειο επάγγελμα. Δημιουργός αθλητικών προγραμμάτων. Δηλαδή. Έλετε. Ναι, εντάξει. Ωραία. Εδώ η Ξένια ήταν τον ΡΕΚ. Ούτε καν τραγουδίστρια από κάτω, ρε παιδί μου. Ξένια τον ρεκ. Αυτό. Ούτε καν το επάγγελμα. Αυτά για το Survivor. Αναμένουμε να δούμε και τους καινούριους παίκτες, να τους μάθουμε λίγο και σαν να χαρακτήρες. Να γελάσουμε με τον Χάρο για ένα ακόμα επεισόδιο. Και σαν χαρακτήρες. Ο οποίος Χάρος, να πούμε ότι μας θυμίζει λίγο τον Πάνο Αριανίδη. Συγγνώμη τώρα. Είναι ο νέος manager rugby. Κάπως έπρεπε να αντικαταστήσουν τα παλιά πρότυπα.